απόφαση του ποιος είναι αυτός ο πασίγνωστος παρουσιαστής, ο οποίος υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τα γυρίσματα της εκπομπής του λόγω προβλήματος υγείας το οποίο αντιμετωπίζει. Ο Σπύρος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ αλλά και το παρασκήνιο της περιπέτειας. Και δικό μας ρεπορτάζ και τι νεότερο υπάρχει, γιατί είναι μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή ουσιαστικά, το συγκεκριμένο με το πρόβλημα υγείας του παρουσιαστή. Μιλάμε φυσικά για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Μιλάμε για τον παρουσιαστή του Huge Secret. Μιλάμε για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος παρουσιάζει εκπομπή πλέον στην Κύπρο και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας στις τελευταίες ημέρες, γεγονός που τον ανάγκασε να μην πάει μόνιμα να ζήσει πλέον στην Κύπρο, αλλά και που ανέβαλε το γύρισμα της Κυριακής. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και να σου πω τι έχει συμβεί. Την Παρασκευή, έτσι κι αλλιώς, ο Ανδρέας είχε μια τηλεδιάσκεψη με τους ανθρώπους της παραγωγής. Δηλαδή, επειδή ζει εδώ στην Αθήνα και επειδή έπρεπε να επικοινωνήσει με την παραγωγή που είναι στην Κύπρο, έπρεπε να μιλήσουν μαζί για τα θέματα της εκπομπής. Κάνουν λοιπόν μέσω Skype μια τηλεδιάσκεψη. Εκεί λοιπόν, με το που ανοίγει η οθόνη, ανοίγει ο υπολογιστής, έρχονται σε επαφή με έναν Ανδρέα, ο οποίος είναι ράκος. Έρχονται επαφή οι άνθρωποι της παραγωγής με έναν Ανδρέα ο οποίος φαίνεται ταλαιπωρημένος και εκεί βέβαια τους εξηγεί ότι έχω μία ίωση, δεν είμαι καλά, αλλά παρόλα αυτά θα κάνω τα πάντα για να έρθω κάτω, καθώς είναι πάρα πολύ ευσυνήτως και επαγγελματίας ο Ανδρέας, αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τους λέει εγώ θα έρθω στην Κύπρο για να κάνουμε κανονικά το γύρισμα της Κυριακής. Η παραγωγή έτσι όπως το βλέπει του λέει Ανδρέα μην κάνεις καμία κίνηση, άστο το αναβάλουμε, μην έρθεις καθόλου. Και πραγματικά πήραν έτσι λοιπόν την απόφαση να μην γίνει το γύρισμα της Κυριακής, δηλαδή χθες ας πούμε, να μην γίνει το γύρισμα το flash mob, στο οποίο όπως ξέρεις είναι και πάρα πολύ απαιτητικό, γιατί είναι συνήθως σε υπαίθριους χώρους, μαζεύονται πάνω από 300-400 άτομα, και ο παρουσιαστής πρέπει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις του γυρίσματος, πρέπει να είναι σε πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση, να έχει ενέργεια, να έχει πολύ καλή διάθεση. Έτσι λοιπόν έβγαλε μία ανακοίνωση η παραγωγή, περιγράφοντας ουσιαστικά όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και αποφάσισαν να μην κατέβει ο Ανδρέας την Κυριακή και να αναβάλουν το γύρισμα μέχρι νεοτέρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σύμφωνα και με το δικό μας ρεπορτάζ και αυτά που έχουμε μάθει από το περιβάλλον της παραγωγής, ο Ανδρέας θα μετακινηθεί, θα πάει στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες και προφανώς θα πάρει και τις αποσκευές του μαζί για μόνιμη εγκατάσταση. Να φύγει λίγο όμως αυτή η κακοτυχία γενικότερα που συνοδεύει τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι και η δεύτερη εβδομάδα που αναβλήθηκαν τα γυρίσματα της συγκεκριμένης παραγωγής. Μόνιμη εγκατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτό τα γυρίσματα. Δηλαδή, πόσο μεταφράζεται σε χρόνο? Αυτό είναι πάνω από ένα μήνα που θα πρέπει ο Ανδρέας να παραμείνει στο νησί. Άλλωστε, ξέρεις κάτι, και συνήθως αυτές τις παραγωγές, επειδή συμβαίνουν διάφορα απρόπτα, γιατί έχεις να κάνεις με πάρα πολύ κόσμο, ποτέ δεν είναι ακριβής η ημερομηνία ή ο χρόνος που χρειάζεσαι για να μείνει εκεί ο Ανδρέας. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρει ακόμα 100%. Έχουν βγει ήδη εκτός προγράμματος όμως δύο εβδομάδες, 14 ημέρες, γιατί το προηγούμενο γύρισμα ήταν να πραγματοποιηθεί την 25η Μαρτίου, αλλά ήταν μια εθνική εορτή, οπότε αναγκάστηκε η παραγωγή να ακυρώσει ξανά το γύρισμα. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετείχαν στο σοου. Το είχαν προγραμματίσει τελικά για την πρωταπριλιά και πάλι δεν μπήκαν στην εκδοχή. Γενικότερα υπάρχουν αρκετές σκιές σε όλη αυτή την ιστορία με το Flash Mob και με το Huge Secret, την εκπομπή που κάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Λένε πάρα πολλά ότι δεν μπορεί ο Ανδρέας να κατέβει γιατί έχει κάποια κολλήματα εδώ πέρα μέσα από τα προβλήματα που είχε το προηγούμενο καιρό και είναι πολύ γνωστό όλο αυτό. Λένε για κάποια ενδεχομένως τριβή και προστριβή που μπορεί να έχει με κάποιους ανθρώπους από την παραγωγή. Όλα αυτά με τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται επικοινωνιακά, τουλάχιστον η παραγωγή, δεν φαίνεται να ισχύουν και εμείς δεν έχουμε γίνει αποδέκτες μιας τέτοιας κατάστασης. Περαστικά πάντως του ανθρώπου και σιδερένιος γρήγορα.